φίλοι και φίλε. Ω πρόεδρο τη Επιτροπή Ιατρών Τεχνολογικών Προϊόντων και Διαγνωστικών, σα καλωσορίζω και εγώ με μεγάλη χαρά στο 23ο Health World, το συνέδριο τη Υγεία για το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Εδώ ενώνουμε τι ιδέε, τι σκέψει και τι δυνάμει μα για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει αλλά και να αξιοποιήσουμε τι ευκαιρίε που παρουσιάζονται το τομέα τη υγεία στην Ελλάδα. Η ιατρική βιομηχανία έχει σημειώσει μια εντυπωσιακή ε, πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Η αγορά μας ξεπερα, ξεπέρασε το 2022 τα 450 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίω, κάτι που αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη για τη δέσμευση που έχει η ιατρική βιομηχανία στην καινοτομία. Όμως, οι αριθμοί λένε μόνο ένα κομμάτι της αλήθειας. Πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκεται, κρύβεται ένας ασθενής που είδε τη ζωή του να βελτιώνεται, ένας γιατρός που μπόρεσε να δώσει φροντίδα πιο αποτελεσματικά και ένα σύστημα υγείας που έγινε πιο ανθεκτικό. Η ιατρική βιομηχανία έχει πετύχει πολλά. Μόνο τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρώπη έχει καταφέρει να συμβάλλει στην βελτίωση του προσδόκιμου ζωής κατά 5% περίπου. Όμως η καινοτομία δεν αρκεί από μόνη της. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι τεχνολογίες αυτές είναι προσβάσιμες, βιώσιμες και ουσιαστικά χρήσιμες στους ανθρώπους, στους ασθενείς που τις χρειάζονται. Αυτό απαιτεί συνεργασία. Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, σε διαφανές πλαίσιο και με κοινό όραμα, πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να διασφαλίσουν το μέλλον της υγείας. Και ποιο είναι αυτό το μέλλον. Συζητάμε πλέον για μια μετάβαση της περίθαλψης προς μια εξατομικευμένη ψηφιακή και προληπτική προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή τροφοδοτείται από τη τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές λύσεις, όπου έχουμε φάρμακα με έξυπνες εφαρμογές και ένα σύστημα υγείας που θα βασίζεται στην αξία. Συνεπώς, σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, αξιοποιώντας τη δύναμη των δεδομένων για να δώσουμε καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς στην ιατρική βιομηχανία βλέπουμε ότι στην επόμενη δεκαετία θα έρθουν αλλαγέ περισσότερε και μεγαλύτερε από αυτέ που είδαμε τα τελευταία 100 χρόνια. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα έχει μια ευκαιρία να ηγηθεί, να ηγηθεί στην υιοθέτηση τη καινοτομία και στη χώρα μα. Στο συνέδριο αυτό έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να συζητήσουμε τις κινήσεις, να μοιραστούμε γνώση και να χτίσουμε και τις συνεργασίες που απαιτούνται προκειμένου να το πετύχουμε. Σα καλώ λοιπόν και εγώ από την πλευρά μου όλοι μαζί στι επόμενε δύο μέρε να έχουμε γόνιμες συζητήσει και μία ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.